έγραψε ένα βιβλίο που έχει τώρα εξαντληθεί και λέγεται «Τα μοναστήρια της βιωτίας» ή «Βιωτικά μοναστήρια». Πας στο Σαρμάτα και βλέπεις μια σκιά μοναχού να χορεύεται και τα κελιά γεμάτα καρπούς για να ταΐζουν τα ζώα οι βοσκοί. Σήμερα δεν είναι απλά η παρουσίαση ενός βιβλίου, αλλά είναι κάτι δυνατότερο και κάτι βαθύτερο. Είναι η παρουσίαση της ιστορίας ενός τόπου, ενός τόπου αγιασμένου. Κάλυψη της ύπαρξης ναού στην ίδια θέση του σημερινού ναού αποτελεί ευλογία, καθώς αποκαλύπτεται μια ακόμα πτυχή του βυζαντινού παρελθόντος της. Θυμίζει τον ευλογημένο σπόρο του σιταριού, που μένει κρυμμένο στη γη περιμένοντας την άνοιξη για να αντικρίσει το φως και την αύξηση. Περιοχή της οποίας στο αρχαίο παρελθόν άφησε πλήθος οικοδομικά υπολείμματα ναών και κτηρίων. Η χάρη του τροπεοφόρου συνδέει άρρηκτα χρόνια τώρα την Ιερά Μονή του στο Μαυρομάτι και την Αράχοβα στην άκρη της Βιωτίας. Οι Αραχοβίτες αισθάνονται ως ευλογία του τροπεοφόρου τότε οι πατέρες της Μονής συχνά ανηφορίζουν στην Αράχοβα τόσα χιλιόμετρα διακονώντας το Λόγο του Κυρίου. Το βιβλίο ξεκινάω με τον πρόλογο του Σεβασμιωτάτου, πολλά από τα οποία μας τα είπε και τώρα. Εγώ επισημαίνω επιγραμματικά. Η ενορία και η μονή είναι οι δύο πνεύμονες της Εκκλησίας, μας είπε. Η ενορία προσπαθεί να πραγματώσει την αλήθεια και την ενότητα της Εκκλησίας σε συγκεκριμένα όρια μέσα στον κόσμο. Και αυτό διότι υπάρχουν δύο μεγάλες αλήθειες που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Από τη μια, ο φόβος της λύθης. Φόβος διότι όπως προέκυψε από την έρευνα στις ιστορικές πηγές και ακούσαμε από τους προλαλήσαντες, ο τόπος ούτως ως φοβερός εστίν. Γινόμαστε κι εμείς καθημερινά μάρτυρες της έντονης παρουσίας του Αγίου στις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται να το εμπιστευτούν τον πόνο τους και τη χαρά τους. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αιώνες τώρα. Όπως έδειξε η έρευνα, ο μικρός αλλά μεγάλος αυτός τόπος του σώματος της βιωτικής μάνας γης ήταν διαχρονικά τόπος λατρείας του αληθινού Θεού. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη σημερινή όμορφη αυλεσία.